Κύριε συνάδελφε, θα συμφωνήσω μαζί σας σε ένα γεγονός. Ότι πράγματι το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, λόγω εξωγενών παραγόντων που προσδιορίζονται στην ενεργειακή κρίση, έχουμε πραγματικά αύξηση του κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα και βεβαίως όχι μόνο, αλλά σήμερα θα συζητήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Η κυβέρνηση σε έναν αγροτικό κλάδο, τον οποίο πραγματικά με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες είναι μετρήσιμες, στήριξε το προηγούμενο διάστημα, έρχεται τώρα να τον στηρίξει και σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, σε μια κρίση εξωγενή που επηρεάζει όμως πραγματικά πολύ σημαντικά το κόστος παραγωγής τους. Είναι νομίζω γνωστό σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους κτηνοτρόφους μας, η πολύ μεγάλη βοήθεια την οποία δέχτηκαν το προηγούμενο διάστημα, είτε για ενισχύσεις λόγω του κορονοϊού, είτε για ενισχύσεις λόγω των κλιματολογικών συνθήκων και των ζημιών, με έναν ΕΛΓΑ που οφείλουμε να το σημειώσουμε, έχει σταθεί αρρωγός σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία και έχει καταφέρει να περιορίσει πάρα πολύ τον χρόνο ο οποίος τελικώς απαιτείται για να μπορέσουν να γίνουν οι καταβολές των αποζημιώσεων στους αγρότες, και αυτό νομίζω είναι μια γενική παραδοχή. Ανακοινώθηκαν μέτρα, όπως είπατε, 170 εκατομμυρίων για να περιορίσουν το κόστος της παραγωγής. Απομένει το επόμενο διάστημα να εξειδικευτούν ακριβώς, γιατί θέλουμε να είναι στοχευμένα και πραγματικά να μπορέσουν να συμπεριλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερους αγρότες και κτηνοτρόφους και να τους δώσουν τη δύναμη να σταθούν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Να αναφέρω εδώ ότι η πρώτη υπογραφή την οποία ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έθεσα ήταν στην Υπουργική Απόφαση για τα 50 εκατομμύρια με τα οποία μπορεί αυτή τη στιγμή και καλύπτεται το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής για το διάστημα από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει τόσο σε σχέση με την αύξηση του ρεύματος, τόσο σε σχέση με την αύξηση του πετρελαίου με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τόσο σε σχέση με τις ζωοτροφές και τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο τόσο σε σχέση με το ΦΠΑ στα λιπάσματα, αλλά και στις ζωοτροφές που το έχει ανακοινώσει από τον Οκτώβριο, και προσπαθούμε πραγματικά εντός των δημοσιονομικών πλαισίων, τα οποία ξέρουμε ότι είναι συγκεκριμένα, και τις επόμενες μέρες θα εξειδικευθούν ακριβώς τα μέτρα εκείνα, τα οποία νομίζουμε ότι θα βοηθήσουν πραγματικά αυτή η δύσκολη συγκυρία να περάσει, γιατί συνολικά με τη δουλειά που έχει γίνει στον τομέα της ενίσχυσης των αγροτών, με τα προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, με τις ενισχύσεις οι οποίες με κάθε τρόπο δίνονται στους παραγωγούς, θα μπορούμε πραγματικά το επόμενο διάστημα να μιλάμε για μία άλλη μέρα στον πρωτογενή τομέα στη χώρα, που είναι τόσο σημαντικός για την ίδια την ελληνική περιφέρεια. Είναι μια δύσκολη συγκυρία. Είμαι σίγουρος όμως ότι και σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, όπως και τόσες άλλες, πάλι η κυβέρνηση αυτή θα μπορέσει με τα στοχευμένα μέτρα της να κρατήσει όρθιο τον πρωτογενή τομέα.